Ο γνωστός απόστρατος Τούρκος στρατηγός Ισμαήλ Χακί Πεκίν, σε συνέντευξή του σε ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, αποκάλυψε μέρος των τουρκικών σχεδίων στην περιοχή, αναφέροντας ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς την κύρια στόχευση της Άγκυρας αποκλειστικά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ κατηγόρησε για μία ακόμη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες για ύποπτα σχέδια με τους Κούρδους. Η ένταση αυξάνεται συνεχώς στη Μαύρη Θάλασσα. Πολλοί ήδη προβλέπουν μία πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι δυνατό κάτι τέτοιο και ποια θέση θα πάρει η Τουρκία, δεδομένου ότι προσπαθεί να διατηρήσει σχέση και με τους δύο? Η κύρια αιτία ένταση στη Μαύρη Θάλασσα αφορά το σχέδιο του ΝΑΤΟ να περιορίσει τη Ρωσία μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπάιντεν, ενώ αναμένουμε ότι η επιθετικότητα θα ενταθεί. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία και για αυτό το σκοπό. Έχουμε καλές σχέσεις με την Ουκρανία, ιδιαίτερα συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν σχέδια για την από κοινού κατασκευή ελικοπτέρων και κινητήρων αεροσκαφών. Έχουμε επίσης πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία στον τομέα του εμπορίου, του τουρισμού, των S-400 και των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον μοιραζόμαστε ένα κοινό πεδίο δραστηριότητας σε πολλές χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη και ο Νότιος Κάυκασος. Υπό αυτές τις συνθήκες η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει τις σχέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγει τον πόλεμο τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Η Τουρκία δεν πρέπει ποτέ να είναι μέρος καμίας σύγκρουσης και δεν πρέπει ποτέ να προμηθεύσει όπλα την Ουκρανία κατά τη διάρκεια πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων στο Ντονέτσκ. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία και των δύο πλευρών, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των σχέσεων μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να υποστηρίζουν το Κίεβο, αλλά μια πραγματική σύγκρουση με τη Ρωσία θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την κατάσταση. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να συνέλθει. Η Ουκρανία δεν έχει την πολυτέλεια να συγκρουστεί με τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι η Μόσχα θέλει πόλεμο στην περιοχή, αλλά αν ξεσπάσει, κανείς δεν θα βοηθήσει την Ουκρανία. Οι αμερικανικές κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ ως απάντηση στην αγορά ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία. Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι κυρώσεις τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας? Το θέμα των S-400 είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν έχουμε σύστημα εράμινας μακρού βεληνικούς. Πρέπει να αγοράσουμε νέα παρτίδα ρωσικών πυράβλων και να μην συμβιβαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία δεν πρέπει να κάνει πίσω. Η άρνηση αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε παραχωρήσεις σε άλλα θέματα, ενώ η σύμβαση του Μοντρέ θα είναι ανοιχτή προς συζήτηση, καθώς αναμένουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πίεση στο Κυπριακό και ούτω καθεξής. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει διαστρεβλωθεί από τα σχέδια της Ουάσιγκτον για τον YPG. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προμηθεύουν όπλα τους Κούρδους. Με τις κυρώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μπλοκάρουν την αμυντική μας βιομηχανία, αλλά είμαστε σε διαβούλευση με διάφορες χώρες για να το ξεπεράσουμε. Επίσης, την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να περιορίσει τη Ρωσία και να μας οδηγήσει στη γωνία, έχοντας ως μόνη εναλλακτική τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Το σχέδιό τους είναι να διαχωρίσουν την Τουρκία από τη Ρωσία στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά και να μας χρησιμοποιήσουν σε μια περιφερειακή πολιτική περιορισμού της Μόσχας όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν σκέφτονται όμως τα συμφέροντα της Τουρκίας. Η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες της περιοχής όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν. Εάν εστιάσουμε σε αυτό και δεν κάνουμε παραχωρήσεις, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ισορροπημένες σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς νιώσατε μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Μπάιντεν? Η δήλωση του Μπάιντεν δεν έχει νόημα από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει η Σύμβαση για τις Γενοκτονίες που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ το 1948. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, μόνο τα εθνικά δικαστήρια ή τα διεθνή ποινικά δικαστήρια μπορούν να αποφανθούν για οποιαδήποτε γενοκτονία. Ο Μπάιντεν δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτή η απόφαση ελήφθη για πολιτικούς λόγους ως τέχνασμα της εχθρικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κατηγορίες για γενοκτονία των Αρμενίων ήταν από καιρό μέρος των σχεδίων διχοτόμησης της Τουρκίας. Ο στόχος είναι ο ίδιος σήμερα, αλλά αν νωρίτερα το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε εκπονηθεί, σύμφωνα με τη δημιουργία της Μεγάλης Αρμενίας, σήμερα το νέο σχέδιο είναι το Μεγάλο Κουρδιστάν, το οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Αμερικανοί σε Ιράκ και Συρία με την κατάληψη τουρκικών εδαφών.
Η απόφαση του Biden απευθύνεται επίσης άμεσα και στον τουρκικό στρατό, εναντίον του οποίου διεξάγεται αμερικανικός ψυχολογικός πόλεμος, κατέληξε ο ίδιος μεταξύ πολλών άλλων. Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο κράτος του Κουρδιστάν θα συμπεριλάβει και την τουρκική περιοχή του Ντιγιαρμπακίρ, που θα ενωθεί με τις κουρδικές περιοχές του Βόρειου Ιράκ και της Συρίας, οδηγώντας την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους που θα είχε πρόσβαση στη θάλασσα, τεράστιους πόρους πετρελαίου και έναν αδιαμφισβήτητο προσανατολισμό υπέρ της Αμερικής και του Ισραήλ. Όπως φαίνεται, μόνο στην ιδέα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ενισχύσουν τις σχέσεις με Ελλάδα και Κύπρο φέρνει μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, που είχε μάθει για αρκετό καιρό να μην μπαίνουν αμερικανικές φήνες στα σχέδιά της. Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να διερευνούν επισταμένα όλες τις επιλογές για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με Κύπρο και Ελλάδα, με την τελευταία να σχεδιάζεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ, που θα ελέγχει τρεις υπήρους σύν τον Ερντογάν. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία αποτελεί την πιο σημαντική γεωπολιτική περιοχή ανάφλεξης μετά από δεκαετίες σχετικής ηρεμίας, και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.